Αγαπητοί μου αδελφοί, εδώ και μέρες έχει κυριολεκτικά αναστατωθεί και ο εκκλησιαστικός κόσμος, αλλά και η ελλαδική κοινωνία από την ασεβή εμφάνιση κάποιου δίθεν ιερομονάχου, ο οποίος ονομαζόμενος Ποιμένας, με τις αλλεπάλληλες προκλητικές τηλεοπτικές εμφανίσεις του, ταλαιπωρεί και σκανδαλίζει την πίστη μας και ισοπεδώνει βάσαφνα κάθε αίσθημα σεβασμού της Εκκλησίας μας. Δεδομένου ότι ο συγκεκριμένος ρασοφόρος εγκαταβιώνει εντός των κανονικών ορίων της Μητροπόλεως Μεσογείας και Λαυριωτικής σε παράνομο μοναστικό καθίδρυμα με το όνομα Ιερά Μονή Παναγίας Μυρελαίου στη Παιανία. Προς καλύτερη ενημέρωσή σας επανέρχομαι σε παλαιότερη εγκύκλειό μας, η οποία εκδόθηκε ακριβώς προέτους και την οποία θα ήθελα να ακούσετε όλοι με τα πολλής προσοχής, διότι φέτος είναι πιο επίκαιρη παρά ποτέ. Εδώ και μερικά χρόνια έχουν εγκατασταθεί στην περιοχή μας, στα όρια Παιανίας και Κοροπίου, στις υπόρειες του Ημιτού, κάποιοι μοναχοί οι οποίοι μάλιστα έχουν ιδρύσει και μονή με το όνομα Μονή Μυρελαίου. Επειδή η όλη παρουσία τους έχει αρκετά απασχολήσει και την Εκκλησία της Ελλάδος στο παρελθόν και τώρα τη Μητρόπολη μας, πολλοί δε εκ των πιστών είτε παρασύρονται είτε απορούν και διερωτώνται περί της παραπάνω μονής, αισθάνομαι την ευθύνη ως ο κανονικός Μητροπολίτης των Μεσογείων και της Λαυριωτικής, έξω από φατριασμούς και εμπάθειες, να απευθυνθώ στην αγάπη σας και να σας ενημερώσω σχετικώς. Η εν λόγω υπόθεση αποτελεί ίσως ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα της περιοχής μας αυτόν τον καιρό και θα πρέπει ιδιαίτερα να το προσέξετε. Και τούτο διότι η συγκεκριμένη κληρική με επικεφαλής κάποιον πατέρα Ποιμένα δυστυχώς συγκαλύπτουν την ιδιόμορφη παρασυναγωγική τους εκκλησιαστική ταυτότητα, με αποτέλεσμα να παραπλανάτε και να παρασύρετε πολλής ανυποψία στους κόσμους, ακόμη και κάποιοι ιερείς. Να ξέρετε, πίσω από την γλυκύτητα των λόγων, τα τραπεζώματα, τις αφηγήσεις για εικόνες που μυρομπλίζουν, τις παρηγορητικές προσευχές, κρύβεται ένα μεγάλο και επικίνδυνο ψέμα. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι δεν ανήκουν σε καμία κανονική εκκλησία, στερούνται κανονικής επισκοπικής ευλογίας και ως εκ τούτου ούτε στον Χριστό, τον οποίο επαγγέλλονται, ανήκουν. Οι δε μυστηριακές τους πράξεις δεν αναγνωρίζονται από καμία κανονική εκκλησία και από κανένα μοναστήρι του Αγίου Όρους. Δυστυχώς ανήκουν στον εαυτό τους και καπηλεύονται την εκκλησία και την πίστη του λαού. Οι μοναχοί αυτοί, αφού κυριολεκτικά αναστάτωσαν τη Μητρόπολη Χαλκίδος, εδιώχθησαν από τον κανονικό Μητροπολίτη κύριο Χρυσόστομο και τελικώς εγκαταστάθηκαν στην επαρχία μας. Κανείς δεν γνωρίζει ποια είναι η εκκλησιαστική τους αρχή. Λέγεται ότι έχουν σχέση με τον αυτοανακηρυχθέντα Πατριάρχη σχισματικό Μητροπολίτη Κιέβου Φιλάρετο. Εμάς μας το διέψευσαν. Εμφανίζονται εγγεγραμμένοι σε κάποια Μητρόπολη, αλλά ούτε ο Μητροπολίτης τους γνωρίζει, ούτε με την άδειά του έχουν φύγει. Ακούμε ότι συχνά μνημονεύουν το δικό μου όνομα ως Αρχιεπίσκοπό τους. Αυτό όμως λειτουργεί μόνον παραπλανητικά, δεδομένου ότι δεν διακονούν κάτω από την ευλογία μου. Κυκλοφορούν φωτογραφίες στο διαδίκτυο που τους εμφανίζουν με πετραχίλια να τρελούν αγιαστικές πράξεις στο γουρουιστικό κέντρο Σατιανάντασραμ, το οποίο επίσης δραστηριοποιείται στην περιοχή μας παραπλανητικά. Θα ήθελα λοιπόν να σας ενημερώσω υπεύθυνα και να καλέσω όλους σας να αποφύγετε κάθε επικοινωνία μαζί τους για το καλό της ψυχής σας. Αν σε ένα κακόφημο κέντρο κινδυνεύει η ηθική μας, σε τέτοια κέντρα πλάνης κινδυνεύει η πίστη μας και μολύνεται η σχέση μας με τον Χριστό και την Εκκλησία Του. Όπως η Ουνία, διατηρώντας τα εξωτερικά σχήματα, αποτελεί δούριο ύπο κατά της πίστεώς μας
κατά ανάλογο τρόπο και η μονή Μυρελαίου με τους δασοφόρους της είναι πραγματικός λύκος με ένδυμα προβάτου. Κατόπιν τούτων, όποιος ενδιαφέρεται να διαφυλάξει την ακεραιότητα της πίστης του και την καθαρότητα της σχέσης του με την Εκκλησία, θα πρέπει με κάθε τρόπο να αποφεύγει η ασδήποτε μορφής επίσκεψη στη λεγόμενη μονή Μυρελαίου. Ούτε απ' έξω να μην περνάτε, ούτε από περιέργεια, όπως λέγει ο Απόστολος Ιωάννης, και χέριν αυτής μη λέγεται, ούτε καλημέρα δεν χρειάζεται. Κάθε επικοινωνία με τους εκεί δασοφόρους, κάθε συμμετοχή σε προσευχές και άλλες δίθεν ιεροπραξίες ή δείπνα και κοινές τράπεζες είναι παιχνίδι με τη φωτιά και διάλογος με την πλάνη. Φυσικά, να μην εμπιστεύεστε τις οικονομίες σας και πολύ περισσότερο να μην κοινωνείτε από τα χέρια τους. Όπως λέγει ο Απόστολος της Αγάπης Ιωάννης ο Τελόγος, «Αγαπητοί, μη φανεί πνεύματι πιστεύετε, αλλά δοκιμάζετε τα πνεύματα οι εκ του Θεού εστί». Ευχή μας είναι η εν μετανία επιστροφή τους στην αγκαλιά της κανονικής Εκκλησίας. Γι' αυτό και προσευχόμαστε, αυτό και ελπίζουμε. Με την ευκαιρία δε του αρξαμένου 40 ημέρου του Χριστουγέννου, εύχομαι ο Θεός να σας φωτίζει με την αλήθειά Του, να σας προστατεύει με την αγάπη Του και να σας ευλογεί με τη χάρη Του, με τα πατρικών ευχών και της εν Κυρίω αγάπης ο Μητροπολίτης, ο Μεσογείας και Λαυριωτικής Νικόλαος.